βλέπετε τον καβγά στις τηλεόρασεις. Δεν συζητάνε αλήθεια. Για σκεφτείτε. Πώς θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση, αν θα μπει ο ένας, αν θα βγει ο άλλος, ή για τη Γεωργούλη πριν, για άλλους πριν. Για αυτά που ανέφερε ο Μάρκος να μην τα επαναλάβω. Έχετε ακούσει καμιά σοβαρή συζήτηση και καμιά αντιπαράθεση ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα? Έχετε ακούσει να μιλάνε για βαρέα και ενθυγίνα? Έχετε ακούσει να μιλάνε για συλλογικές συμβάσεις που υπόθηκε τι είναι? Έχετε ακούσει να μιλάνε για μέτρα ασφάλειας που κάθε τρεις μέρες σκοτώνεται ένας εργάτης και κάθε δύο? Όχι. Έχετε ακούσει για όλα τα υπόλοιπα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, για τους πληστηριασμούς? Ακούσατε τι λένε? Λέει ο Μητσοτάκης θα προχωρήσουμε και ο Τσίπρας απαντάει ότι σε όλες τις ευνομούμενες χώρες γίνονται πληστηριασμοί. Και ο Τσίπρας ήταν που έφερε τον νόμο με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τα παρέδωσε στα φαντς και έκανε και ιδιώνυμο αυτούς που εμποδίζουν τους πληστηριασμούς. Γιατί σας βάζω αυτά τα θέματα? Γιατί πάνε πάλι να ακολουθήσουν όποια κυβέρνηση βγει και θα βγει. Και εδώ το ξέρετε, μην ακούτε τι λένε στις τηλεοράσεις. Εδώ κυβέρνησαν όλοι με όλους. Τα ξέρετε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και επειδή έχουν συμφωνήσει σε όλα τα μεγάλα, κάνουν καυγά για τα μικρότερα. Και μάλιστα τελευταία, και σας τα λέω να τα ξέρετε, τι είπε ο Τσίπρας χθες, θα μπορούσε να γίνει μεγάλος συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ δηλαδή, όπως στη Γερμανία και με τους υπόλοιπους, όπως στη Γερμανία, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης. Λες και το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης, σαν άτομο, και όχι η συνολική πολιτική που έρχεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και που την εφαρμόζουν όλοι. Και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, τα δικά σας? Όχι βέβαια. Εμείς θέλουμε να σας πούμε, εγώ θέλω να σας πω εκ μέρους του ΚΚΕ, να καθίσετε ψύχρεμα, πέρα από προκαταλήψεις, πέρα από παλιότερα τι έλεγε ο ένας, εγώ είμαι δεξιός, ο άλλος εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος είμαι οτιδήποτε άλλο, να σκεφτείτε ήρεμα στο σπίτι με την οικογένεια ή και μόνοι σας και να βάλετε μερικά ερωτήματα για να τα απαντήσετε. Πρώτο θέμα, ποιος φταίει για την άθλια ζωή που περνάνε οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, με την ψυχή στο στόμα να τα βγάλουν πέρα? Δεν έχει ονοματεπώνυμο? Δεν είναι όλες, μα όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες κυβέρνησαν τα χρόνια που θα θυμάστε και παλιότερα, αλλά τώρα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση? Να βάλετε το ερώτημα, υπήρξε κυβέρνηση μέχρι τώρα από όλους αυτούς οι οποίοι καυγαδίζουν στις τηλεοράσεις που να φέρει μέτρα υπέρ των εργαζομένων, ή έφερε μέτρα υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου? Ακούστε συνάδελφοι, 95% της φορολογίας τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι και 5% αυτοί που έχουν τον πλούτο, τα δισεκατομμύρια, αστρονομικά ποσά. Δέστε τι έχει συμβεί με την περιβόητη ανάπτυξή τους όλα αυτά τα χρόνια. 2,5 δις μοιράζονται, λέει, οι μέτοχοι των εταιριών που είναι στο χρηματιστήριο. Καθαρά κέρδη. Ξέρετε πόσο τα φορολογούν? 5%. Ήταν 15, ήταν το πήγε 10 ο ΣΥΡΙΖΑ και 5 η Νέα Δημοκρατία. Και ο εργάτης πληρώνει 21, 23, 25 μέχρι και 30%. Σκεφτείτε τα αυτά και απαντήστε. Θα πάτε με αυτούς οι οποίοι, για να μην σας πω για τις τράπεζες, 4,5 δις, για να μην σας πω για τους μεγάλους ομίλους, Motorola, Mytilineos κλπ, που έχουν αυξήσει 160-180% τα κέρδη τους και θα τα αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Θα πάτε λοιπόν με αυτό να τους στηρίξετε τώρα? Θα τους δώσετε συγχωροχάρτη? Θα τους δώσετε συγχωροχάρτη για τα τέτοι? Θα τους δώσετε, γιατί όλοι μαζί, ένας μετά τον άλλον, εφάρμοσαν την ίδια πολιτική. Εμείς λέμε να σκεφτείτε σοβαρά, γιατί έρχονται δύσκολα. Και μην τους ακούτε που πανηγυρίζουν. Έρχεται νέα κρίση οικονομική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σφίγγει το λουρί και συμφωνούν όλοι. Δημοσιονομική πειθαρχία λένε. Επενδυτική κλίμακα. Να ανέβουμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αν τα μεταφράσει κανένας? Αυτός απλήρως να καταλαβαίνομαστε, λες, ότι θα διατηρηθεί η ίδια κατάσταση για τους εργαζόμενους, γιατί δεν παίρνει για αυξήσεις
Και αυτά που τάζουν και ο ένας και ο άλλος για 950 ευρώ λέει στο τέλος της τετραετίας, μην ξεγελιέστε. Γιατί έχει και μια δεύτερη. Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, ποιος αλήθεια δίνει τις αυξήσεις? Το κράτος. Γιατί? Δεν πρέπει να γίνονται ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Ποιος τον έφτιαξε τον νόμο αυτόν? Ο Βρούτσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον κατήγγειλε τότε ότι είναι τέρας. Είναι έγκλημα για τους εργαζόμενους. Και μετά ήρθε και τον υιοθέτησε. Βρούτσης αυτόγδου. Μην τους ακούτε λοιπόν. Έρχεται κρίση μεγάλη. Ακόμα δεν ξέρουμε τι μέγεθος και τι βάθος θα πάρει. Και βέβαια αυτοί προσπαθούν από τώρα να διασφαλίσουν τα κέρδη με την περιβόητη ανάπτυξη που και οι δυο τα ίδια λένε. Ανάπτυξη λέει ο ένας για όλους, ανάπτυξη ο άλλος λέει δίκαιη. Ξέρετε εσείς οι εργάτες να παίρνουν πολλά λεφτά και τα κέρδη να εκτελούνται στο Θεό? Γιατί εκεί έχουν φτάσει. Δεν έχουν τι να τα κάνουν, όχι. Σκεφτείτε τα όλα αυτά και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια, ποιο κόμμα ήταν αυτό που πήγε κόντρα σε όλες τις κυβερνήσεις και πάλεψε για τα συμφέροντα των εργαζομένων? Τα ξέρετε από την ίδια σας την εμπειρία. Εμείς ήμασταν. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι άλλοι παρέπεμπαν στις εκλογές. Εδώ ρήμαζαν τον κόσμο και λέγανε τα ξέρετε και εδώ. Έχετε πείρα μεγάλη, δεν θέλω να την πω γιατί την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν εσείς δεν κινητοποιούσασταν, αν εσείς δεν ενωνόσασταν, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, θα μπορούσατε να πετύχετε αυτά που πετύχατε? Όχι. Γι' αυτό λέμε μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και λέμε και με ισχυρό κουκουέ. Ας βγει κάποιος να μας πει τι δεν κάναμε αυτό το διάστημα. Δεν λέμε ότι δεν κάνουμε και λάθη ή ότι δεν έχουμε αδυναμίες, αλλά είμαστε λίγοι. Και αυτό το ξέρετε. Φανταστείτε λοιπόν να είμαστε διπλάσιοι και πολλαπλάσιοι μετά τις εκλογές και μέσα στη Βουλή. Θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Θα τους αλλάξουμε τα πετρέλαια. Και να θυμάστε και κάτι. Ότι έχουμε καταθέσει τροπολογίες και για τα βαρέα, για την Γινά, για τα πάντα, ούτε μία δεν ψήφισε κανένας από τους άλλους. Κοντά στο νου και γνώση. Νομίζουμε, γιατί βλέπω ότι πρέπει να τελειώνω, θα πρέπει να αποδοκιάζουμε πάρα πολλές ώρες. Ο εργάτης πρέπει να ψηφίσει κουκουέ. Ξέρετε τι έλεγε ο Ποδοσάκης? Δεν είναι δυνατόν, λέει, τα αφεντικά, καταλαβαίνετε τι αφεντικό ήταν τότε, και οι εργάτες να ψηφίζουν το κόμμα, το ίδιο κόμμα. Αυτό είναι βλακεία. Πάντως εγώ βλάκας δεν είμαι. Σκεφτείτε ένας Ποδοσάκης που ήταν κράτος εν κράτη. Σκεφτείτε και εσείς εργάτες είστε. Τι περιμένετε από αυτούς να σας στηρίξουν? Δεν βλέπετε? Αυτοί είναι στα τραπεζώματα με το μεγάλο κεφάλαιο. Με αυτά τα λίγα θα μπορούσα να πω και πάρα πολλά, αλλά βλέπω ότι θέλετε να φύγετε. Μάρκο, έχουμε χρόνο? Δεν έχουμε. Όχι, παίρνει για δουλειά. Παίρνετε για δουλειά. Λοιπόν, καλή δουλειά, να προσέχετε. Μια κουβέντα. Καλό αγώνα. Όλοι σας ενωμένοι με τα δικά σας συμφέροντα. Και να σας πω και κάτι. Να τιμήσετε και στις εκλογές το ότι οι εργάτες της Κόσκο έγιναν σύμβολο. Γονάτισαν με τον αγώνα τους, γονάτισαν ένα μεγαθύριο. Το υποχρέωσαν να κάτσει στην καρέκα να αποσπάσουν μερικά πράγματα που δεν είναι αυτά που θέλετε, βέβαια. Και αυτό να το τιμήσετε και στην κάλπη. Κρίνοντας ποιος ήταν μαζί σας και ποιος ήταν απέναντι. Γεια σας και να είστε καλά.